σωστά. Θα είχε ξεκινήσει λοιπόν η δίκη αυτή. Θα είχε καταδικαστεί ο δολοφόνος. Τι θα μπορούσε να κάνει δηλαδή, τι θα μπορούσε, πώς, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να παρέμβει ο υπουργός, αυτό λέω. Θα μπορούσε να παρέμβει να εμποδίσει την ένωση των δικογραφιών αυτών. Τότε θα ήταν επέμβαση. Θα γκρινιάζανε για επέμβαση. Είναι, με συγχωρείτε, είναι διοίκηση. Και όταν βλέπει αυτή την κατάληξη, είναι υποχρεωμένο να επέμβει. Να ακούσουμε την μητέρα. Να ακούσουμε τη μητέρα. Ναι. Τη μητέρα έχουμε. Η κυρία Μάγδα Φίσα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Φίσα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Είχαμε μια εξέλιξη την οποία τη σχολιάσατε και εσείς. Είπατε ότι κανένα δεν περίμενε να περάσουν 30 μήνες και να μην έχει γίνει τίποτα. Ναι. Κανείς δεν περίμενε. Να λοιπόν που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ο δολοφόνος να βγαίνει και η δίκη να είναι ακόμα στα αρχικά στάδια. Εντάξει, ξέρετε, είναι κλισέ, είναι υπερβολή και είναι και άσκοπο να σας ρωτήσω εσείς ως μάνα πώς αισθανόσαστε. Μην δηλαδή αυτό το πράγμα νομίζω ότι... Ναι, δεν χρειάζεται γιατί κανείς δεν μπορεί να μπει σε αυτό το... Ούτε εγώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Μπορώ να τα εκφράσω αυτό που αισθανόμαστε όλοι μας εδώ μέσα, ούτε κι εσείς να καταλάβετε. Και δεν θα ήθελα ποτέ να καταλάβει κανείς. Από την αρχή πάντως της δίκης... Πρέπει να το ζήσει. Από την αρχή όμως της δίκης υπήρχαν συνέχεια ενστάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής της. Υπάρχουν επίσης και φωνές άλλες από θύματα της Χρυσής Αυγής, οι Αιγύπτιοι, οι ψαράδες κλπ, οι οποίοι επιμένουν ότι δεν περπατάει σωστά αυτό το πράγμα. Ανησυχούν. Ναι, σημερίζεστε τέτοιες ανησυχίες και σε ποια κατεύθυνση? Την ποια κατεύθυνση λοιπόν δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή τι ακριβώς. Αυτό που έχω να σας πω είναι όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό. Έχουν περάσει 30 μήνες και τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει. Το ποιος ευθύνεται, γιατί και πώς, αυτά είναι... νομίζω έχετε τον κύριο Μαραγκό, τον δικηγόρο μας εκεί, οπότε μπορείτε να τον ρωτήσετε. Αυτό που έχω να πω εγώ τώρα λοιπόν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τώρα μπορεί να γίνει κάτι και αν πάμε πίσω. Τώρα μπορεί να γίνει. Αυτό ζητάμε. Να συνεχίσουν οι δίκοι, να συνεχίσει η δίκη, να δοθούν άδειες, να μπορέσει να συνεχιστεί. Να συνεχιστεί περισσότερες ημέρες την εβδομάδα. Θα βγει, θα πάει στο σπίτι του. Αυστηρή αστυνομική φύλαξη. Μην ακούσουμε το παραμικρό. Εμείς σαν οικογένεια το λέω τώρα. Αυτό λοιπόν, αυτό και ότι αυτή η δίκη δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά όλον τον ελληνικό λαό. Δεν είναι μόνο, δεν δικάζεται μόνο ο δολοφόνος. Δικάζονται για την εγκληματική οργάνωση. Ας το καταλάβει ο ελληνικός λαός αυτό λοιπόν και έχει την ευκαιρία να έρθει στο δικαστήριο. Δεν το απαγορεύει κανείς. Μπορεί να μπει μέσα εύκολα να δει τι γίνεται. Γιατί τον αφορά, αφορά τα παιδιά του, αφορά, μας αφορά αυτό όλους, όχι μόνο εμάς. Να δει τι γίνεται, γιατί λέτε εσείς ότι αυτούς τους 30 μήνες, εσείς αυτό που βιώνετε, αυτό που βλέπετε, γιατί είσαστε καθημερινά εκεί, πηγαίνετε, παρακολουθείτε, λέτε ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη σε όλη αυτή τη δίκη, ναι, έτσι. Βεβαίως. Τώρα, πού οφείλεται αυτό, το ότι έχουνε, μπορούν και έχουν το δικαίωμα, η υπερασπιστική γραμμή, το να καθυστερεί και όλα αυτά, αυτά δεν τα γνωρίζω εγώ, κύριε, μέχρι τους νόμους και όλα αυτά και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Το θέμα είναι ότι φαίνεται καθαρά ότι προσπαθούν να εξευτελίσουν αυτή τη δίκη. Μάλιστα. Κυρία Μαγδαφή, σας ευχαριστούμε. Κρατάμε ότι αυτό αφορά όλους μας και πράγματι μας αφορά. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Μαραγκέ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς, να πάμε Μαραγκές. Στο Καστελόριζο, να πάμε στην άλλη άκρη, να δούμε Καλλιόπη τι γίνεται εκεί πέρα, διότι έχει πρόβλημα.